Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση από τη Θεσσαλονίκη και ιδιαιτέρως και την κυρία Γκέλη για ένα υπέροχο συνέδριο. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά tips and tricks για την επεμβατική θεραπεία, επικεντρωνόμενο σε αυτή τη συσκευή, το MitraClip, που ο στόχος της είναι να τοποθετηθεί αυτό εδώ το κλιπάκι στην μητροειδή βαλβίδα, ανάλογα με τις ενδείξεις που έχουν συζητηθεί και από πριν. Θα τονίσω ότι η συσκευή αποτελείται από έναν οδηγό καθετήρα, ο οποίος έχει ένα knob, όπως βλέπετε εδώ, που πηγαίνει συν και μείον, plus και minus. Plus σημαίνει ότι κάμπτεται, minus ότι εκτείνεται αυτή η καμπή. Και το Clip Delivery System, το οποίο έχει δύο knobs, δύο τροχούς, ας το πω έτσι. Ο ένας το κάμπτει προς τα έσω και ο από πάνω τροχός του δίνει μία κάμψη προς τα πρόσω ή προς τα οπίσω. Ο πάνω τροχός από το Clip Delivery System και ο τροχός του οδηγού καθετήρα έχουν κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση. Τούτος εδώ έχει κίνηση 90 μοίρες κάθετα προς την αρχική κατεύθυνση. Αυτό έχει σημασία, διότι σε συνδυασμό με τη στροφή του guide και τη στροφή του χειριστηρίου, μπορούμε πλέον να δώσουμε πάρα πολλούς βαθμούς ελευθερίας στο Clip. Πλέον έχουμε την τέταρτη γενιά, ήδη αναφέρθηκε ο κύριος Συνετός στο σχόλιο του γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να έχουμε 4 διαφορετικά μεγέθη, το NT που είναι με τους κοντούς βραχίονες που ήταν και το αρχικό μήκος και το XT που έχει μεγαλύτερο μήκος βραχιώνων, βλέπετε 9 χιλιοστά, ενώ αυτό είναι 12 χιλιοστά. Αλλά υπάρχουν και τα White Clips που σε αντίθεση με το παραδοσιακό εύρος του Clip τα 4 χιλιοστά έχουμε πλέον 6 χιλιοστά και στην επόμενη γενιά θα έχουμε και το Extra White που θα είναι 8 χιλιοστά για μεγαλύτερες ανατομίες και για την τριγλόχινα βαλβίδα. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και σε ό,τι αφορά τα βήματα, ήδη αναφέρθηκαν στο προηγούμενο περιστατικό, αλλά αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά είναι μια επέμβαση που καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από το διεισοφάγιο υπερηχογράφημα, άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε καλή ποιότητα εικόνων κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αν χρειαστεί, πρέπει να γυρίσουμε τον ασθενή στο αριστερό πλευρό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το διαγνωστικό διεισοφάγιο γίνεται συνήθως με τον ασθενή γυρισμένο αριστερά, ενώ κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση, οπότε μπορούμε να χάσουμε σε ποιότητα. Είναι σημαντικό να ξοδέψουμε αρκετή ώρα για να πετύχουμε το σωστό transeptal puncture στο σωστό σημείο και θα το σχολιάσω αυτό σε λίγο. Και βέβαια να εκτιμήσουμε τη βαλβίδα. Είπε ο κύριος Συνετός πριν ότι αν έχει πολύ ασβέστητη η βαλβίδα είναι αντένδειξη. Ισχύει αυτό, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δούμε το μήκος των γλοχίνων, την κατεύθυνσή τους, αν είναι παχιές ή λεπτές οι γλοχίνες, αν έχουν φυσικά υπασβέστωση, τι κινητικότητα έχουν και αν μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα για την πιθανή ελαστικότητά τους. Έχει σημασία αυτό, όπως επίσης και οι διαστάσεις του δακτυλίου της μητροειδούς βαλβίδας. Σε ό,τι αφορά το transeptal puncture, είναι πολύ σημαντικό να είναι πίσω και πάνω. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι είναι σημαντικό να τρυπήσουμε το μεσοκολπικό στο φόζα οβάλης κάπου εδώ πάνω. Άμα πάμε πιο προς τα πρόσω, προς την αορτική βαλβίδα που είναι εδώ, θα χάσουμε ύψος σε σχέση με τη μητροειδή βαλβίδα. Αν τρυπήσουμε πολύ ψηλά προς την άνω κύλη φλέβα, θα είμαστε παράλληλα προς την αορτή, άρα πρέπει να είμαστε στο μέσο του φόζα οβάλης, όχι πολύ χαμηλά, αλλά στο μέσο και προς τα πίσω. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για να έχουμε την κατάλληλη απόσταση από τη μητροειδή βαλβίδα και την τροχιά η οποία μπορεί να μας δώσει. Δηλαδή κάπου εδώ βλέπετε ότι εκτιμούμε την παρακέντηση εκεί που φαίνεται η αορτική βαλβίδα, στο short axis, προς τα πίσω, στο πίσω μέρος. Θα ήταν λάθος να τρυπήσουμε εδώ, στο μέσο του φόζα οβάλης στην bicaval view και μετράμε ένα ύψος από το δακτύλιο της μητροειδούς βαλβίδας περί τα 4 εκατοστά στις 4 κιλότητες. Αυτό είναι το ιδανικό. Και εδώ βλέπετε πώς περνάμε στο μεσοκολπικό διάφραγμα με την κίνηση της βελόνας, καθώς διέρχεται και τοποθετούμε το transeptal. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη τροχιά διαδρομή του clip προς τη μητροειδή βαλβίδα. Αυτή πρέπει να είναι ευθεία, δεν θα πρέπει να κάνει tilt είτε στον άξονα μπρος-πίσω, ούτε στον άξονα media lateral. Άρα στις δύο κύριες λήψεις, στην bicommissural και στη long axis, πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη τροχιά του clip για να αποφύγουμε να βρεθούμε, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Καλογεράς, στους θυλοειδείς μυς και στον υποβαλβιδικό μηχανισμό. Πρέπει να είμαστε παράλληλα με τον επιμήκη άξονα της αριστερής κοιλίας, ώστε όταν θα ανοίξουν οι βραχίονες του clip να είμαστε παράλληλα με τις γλοχίνες. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις με το guide, κυρίως με το plus minus, αλλά να θυμόμαστε ότι ό,τι
μας να αντιρροπούμε. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία μαθαίνετε, έχει την καμπύλη εκμάθησής της, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε το τελευταίο βήμα που είναι η καθετότητα στη γραμμή σύγκλησης των γλωσσίνων. Δείτε ένα περιστατικό, εδώ βλέπετε μια λειτουργική ανεπάρκεια, η bicommissural view, βλέπετε ότι υπάρχει μια έλξη των γλωσσίνων προς την lateral commissure, εδώ είναι ο πρόσθεος τυλοειδής μυς, βλέπετε εδώ ότι το χρώμα έρχεται από το μέσο και προς lateral και εδώ βλέπετε την αντίστοιχη long axis εικόνα και ουσιαστικά ο άξονας τον οποίο θα δουλέψουμε είναι αυτός εδώ. Βλέπετε ξεκάθαρα την έλξη των γλωσσίνων. Εδώ βλέπετε το χρώμα. Άρα θέλουμε να κάνουμε το transeptal στο σωστό σημείο. Βλέπετε εδώ τον οδηγό καθετήρα πώς μπαίνει μέσα. Το clip προωθείται προς τα μέσα. Κάμπτεται 90 μοίρες προς τη μητροειδή βαλβίδα. Βλέπετε εδώ. Ανοίγουν οι βραχίονες. Βρίσκουμε την καθετότητα και είμαστε πλέον να συλλάβουμε τις γλωσσίνες. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Συνήθως πηγαίνουμε να συλλάβουμε και τις δύο γλωσσίνες ταυτόχρονα. Αυτό ήταν η μόνη επιλογή που είχαμε στις προηγούμενες εκδόσεις του clip. Τώρα πλέον έχουμε και τη δυνατότητα να τις συλλάβουμε χωριστά. Αν προσπαθήσουμε να τις συλλάβουμε χωριστά, γιατί απλούστατα είναι πολύ δύσκολο να τις φέρουμε και τις δύο ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχουμε το νου μας κατά τη διάρκεια της σύλληψης της δεύτερης γλωσσίνας, αφενός να μας φύγει η πρώτη, αλλά αφετέρου και κυρίως να μην στρίψει το clip. Γιατί άμα στρίψει, θα στρίψουμε σαν σπαγκέτι τη βαλβίδα, είναι σαν να κουμπώνουμε ένα πουκάμισο στραβά και θα έχουμε rotation και ουσιαστικά θα έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα στο τέλος, με έκεντρα jet που δεν θα μπορούμε να τα διορθώσουμε με τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την είσοδο των γλωσσίνων μέσα στους βραχίονες και κατά την κάθοδο των gripper και το κλείσιμο του clip και να δούμε το αποτέλεσμα άμεσα σε ό,τι αφορά την πολυματική ανεπάρκεια, αν υπάρχουν καινούργια κέντρα jet, αν έχουμε στρίψει τη βαλβίδα, αν έχουμε στένωση και πάντοτε να έχουμε το νου μας στις αιμοδυναμικές συνθήκες του ασθενούς. Είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν η πίεση είναι 90, η συστολική και τελείως διαφορετικό αν είναι για παράδειγμα 110 ή 120 και να δούμε αν χρειαζόμαστε ένα δεύτερο clip. Εδώ βλέπετε το orientation της συσκευής που βρίσκεται πάνω από τις γλωσσίνες και αν προσέξετε εδώ στο πίστιο gripper υπάρχει μια κίνηση που πέφτει το gripper εδώ ακριβώς. Εδώ είναι ο έλεγχος της κίνησης της ανεξάρτησης των grippers που συλλαμβάνουν τις γλωσσίνες. Ξέρουμε από πριν ότι το συγκεκριμένο gripper που έχει ένα marker στη συσκευή είναι το πίστιο gripper. Έχουμε κατέβει, βλέπετε δεν έχει στρίψει καθόλου η συσκευή και βλέπετε τις γλωσσίνες πώς έρχονται και κάθονται αναπαυτικά πάνω στα clip arms. Εδώ πέφτουν τα grippers, όπως θα δείτε σε λίγο, πάνω, έχουν πέσει, έχουν συλλάβει και τις δύο γλωσσίνες και κλείνουν τα arms και συλλαμβάνουν τις γλωσσίνες και βλέπετε εδώ το τελικό αποτέλεσμα της εισόδου των γλωσσίνων και το αποτέλεσμα στην ανεπάρκεια που έχει μειωθεί. Εδώ είναι ένα NTW, γιατί το μήκος της οποίης της γλωσσίνας δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Σε λειτουργικές ανεπάρκειες συνήθως χρησιμοποιούμε αυτές τις διαστάσεις και συνήθως χρησιμοποιούμε το wide clip, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση, δεν χρειάζεται να βάλουμε δεύτερο clip. Έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που το βλέπετε, το οποίο είναι υπεραρκετό και έτσι σε 25 λεπτά έχουμε τελειώσει μία επέμβαση. Βλέπετε εδώ και το 3D, πώς έχουμε τα δύο στόμια και βλέπετε ότι η βαλβίδα δεν έχει στρίψει καθόλου και είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, εδώ είναι ένα παλιότερο περιστατικό που δεν είχαμε τα wide clips, αλλά βλέπετε ότι το jet είναι πολύ ευρύ. Έχουμε βάλει το πρώτο clip, έχουμε μειώσει κατά το ίμιση την ανεπάρκεια, υπάρχει πολυματική ανεπάρκεια, βάζουμε και το δεύτερο και βλέπετε ότι έχει μειωθεί αρκετά η ανεπάρκεια και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε δύο clip και στη σύγχρονη εποχή του Gen 4. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια λειτουργική ανεπάρκεια σε κολπική μαρμαρία, έχει μπει το πρώτο clip, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα με πίεση 90 και με πίεση 105 υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έγινε τοποθέτηση και ενός δεύτερου clip. Είναι η ομορφιά της επέμβασης ότι μπορείς να δεις και να ελέγξεις το αποτέλεσμα ανάλογα με τις αιμοδυναμικές συνθήκες. Υπάρχουν όμως και εκπλήξεις. Εδώ είναι μια λειτουργική ανεπάρκεια που έχει τοποθετηθεί το clip με το σωστό τρόπο στο α2π2 και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένας έντονος καπνός μέσα στον αριστερό κόλπο και βλέπετε ότι ζορίζεται αυτή η βαλβίδα, δεν ανοίγει καλά στις κομισούρες και το mean gradient είναι 13. Αμέσως απελευθερώνουμε γιατί αυτό είχε αιμοδυναμική επιβάρυνση στον ασθενή και γίνεται μια τοποθέτηση του clip σε μια θέση λίγο πιο πλάγια κοντά στο α1π1 προκειμένου να απελευθερωθεί η medial commissure όπως βλέπετε εδώ. Και αυτό έχει αποτέλεσμα και να μειωθεί η ανεπάρκεια και να πέσει το gradient, το μέσο gradient σε πολύ αποδεκτά επίπεδα. Άρα μπορεί να υπάρχει μια κρυφή ρευματική προσβολή στη βαλβίδα, η οποία δεν έχει εκτιμηθεί
Και πρέπει να έχουμε το νου μας ότι μπορεί να προκαλέσουμε στένωση ακόμη και σε έλλειψη ασβεστίου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτός είναι ένας τρόπος να το αποφύγουμε. Και εδώ βλέπουμε μια περίπτωση εκφυλιστικής ανεπάρκειας υψηλού χειρουργικού κινδύνου ασθενής με αρκετό ασβέστιο, που βλέπετε ότι έγινε η τοποθέτηση ενός μόνο κλιπ. Σε αυτή την περίπτωση με το ασβέστιο στη βάση της γλοχίνας, με το πολύ στενό προπτωτικό σημείο, η επιλογή μας είναι να βάλουμε το μικρότερο δυνατό κλιπ που υπάρχει, και εδώ είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα χωρίς στένωση και χωρίς πολυματική ανεπάρκεια. Επομένως, θα χρειαζόμαστε τα διαφορετικά μεγέθη της συσκευής προκειμένου να κάνουμε customization στους ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες της. Και εδώ βλέπετε το gradient ήταν πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν βέβαια και πιο ακραίες περιπτώσεις, 88 ετών ασθενής απαγορευτικού χειρουργικού κινδύνου με μια πρόπτωση της πρόσθετης γλοχίνας. Βλέπετε ότι οι δύο γλοχίνες είναι σε τελείως διαφορετικούς άξονες. Εδώ λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε με μεγάλο κλιπ, γιατί βλέπετε και το μήκος της πρόσθειας αλλά και της οπίσθειας είναι μεγάλο, έχει μετρηθεί στα 15 χιλιοστά, ένα τεράστιο έκεντρο jet. Βλέπετε εδώ το α2 πώς προπίπτει, είναι flail, και βέβαια υπάρχει και έλξη του P2. Βλέπετε την τεράστια δυσκολία να φέρουμε το κλιπ, ήταν αδύνατο να πιάσουμε και τις δύο γλοχίνες ταυτόχρονα, και αυτό είναι XTW, είναι το μεγάλο κλιπ, αλλά χάθηκε στο τεράστιο μέγεθος της βαλβίδας. Και τελικώς καταφέραμε με ανεξάρτητη σύλληψη των γλοχίνων να καταφέρουμε να πιάσουμε την άκρη της πρόσθετης γλοχίνας και την οπίσθια γλοχίνα. Είναι ομολογουμένως μια σύλληψη η οποία δεν είναι άκρως ικανοποιητική. Βλέπετε, ακόμα κινείται η πρόσθετη γλοχίνα. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε άλλη επιλογή, γιατί είχαμε προσπαθήσει πολύ. Πριν απελευθερώσουμε το κλιπ, ετοιμάσαμε ένα δεύτερο κλιπ, το οποίο το βάλαμε ακριβώς δίπλα, ώστε να μην προλάβει να ξεκολλήσει το πρώτο κλιπ. Το βάλαμε προς το πλάι, lateral, με ένα καλύτερο πλέον grasping, γιατί είναι πιο σταθεροποιημένη η πρόσθετη γλοχίνα, και ένα τρίτο κλιπ ακριβώς δίπλα, medial, με ένα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον υπερήλικα ασθενή, με τρία κλιπ που ουσιαστικά το ένα σταθεροποίησε το άλλο. Είναι extreme το περιστατικό, αλλά δείχνει τις δυνατότητες που έχουμε. Συμπερασματικά, η διαδερμική επιδιώρηση μητροειδούς με τη σύλληψη των γλοχίνων, αυτό που στα guidelines πλέον αναφέρεται ως transcatheter edge-to-edge repair, TEER, είναι μια σύνθετη, πολύ προσεκτική επέμβαση με τίκυλους, η οποία έχει μια καμπύλη εκμάθησης δύσκολη, αλλά με συνεχή επανάληψη των βημάτων μπορεί ένας έμπειρος επεμβατικός καρδιολόγος, αλλά όχι μόνο επεμβατικός, εδώ χρειάζεται ένα extended heart team. Η απεικόνιση είναι το κλειδί. Αν δεν έχεις καλό απεικονιστή, είναι πολύ δύσκολο να στήσεις ένα καλό πρόγραμμα. Επομένως, αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει σε όλα τα περιστατικά που έχουμε κάνει, και το Ιπποκράτιο το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Το Ιπποκράτιο είναι πολύ τυχερό, γιατί έχει την κυρία Αγγέλη, η οποία πραγματικά μπορεί και αντιμετωπίζει όλα αυτά τα περιστατικά. Είναι μια χαμηλού ρίσκου επέμβαση, η οποία είναι πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή. Το κλειδί, και αυτό είναι το, αν θέλετε, το πιο σημαντικό tip από εμένα, ότι πρέπει να πάει βήμα-βήμα, slow is fast. Αν θέλουμε να τελειώσουμε μια επέμβαση με επιτυχία σε έναν καλό χρόνο χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο ασθενής, θα πάμε αργά. Κάθε βήμα της επέμβασης θα το κοιτάξουμε, να μην έχουμε ατυχήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε, αγαπητέ Βλάση, για την εξαιρετική σου παρουσίαση, απόσταγμα της μεγάλης εμπειρίας, και με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε δημόσια, γιατί πάντα είσαι πρόθυμος να συμπαραστέκεσαι, να συνεργάζεσαι με όλους τους Έλληνες, τους ειδικούς συναδέλφους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας κέντρου, και εσένα και τον Ηλία. Ειλικρινά, πολλά ευχαριστώ. Μία μόνο ερώτηση, μιας και θα πάμε σε τελικό σχολιασμό και μετά την ομιλία του Ηλία και με τους άλλους σχολιαστές. Με βάση την εμπειρία σου και την πρόοδο που έχουν γίνει στα κλιπ σήμερα που έχουμε διαθέσιμα, τι θα περιμένεις, τι θα ήθελες εσύ βελτίωση στην τεχνολογία, ούτως ώστε και περισσότεροι ασθενείς και καλύτερα αποτελέσματα να γίνονται? Είναι θέμα εξέλιξης, να διατυπώσω αλλιώς την ερώτηση, είναι θέμα καλύτερης επιλογής των ασθενών ή είναι θέμα περισσότερων καλύτερης τεχνολογίας που θα έχουμε στο μέλλον? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, που είναι ιδιαίτερα τιμητικά. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της συσκευής, νομίζω ότι αυτό που ετοιμάζει η εταιρεία είναι οι δύο επόμενες γενιές, που θα υπάρχουν βελτιώσεις στο μέγεθος. Όπως είπα, ετοιμάζεται ένα extra wide clip, και επίσης στην καθοδήγηση κάποια από τα κουμπιά θα μεταφερθούν στον οδηγό καθετήρα σύμφωνα με τα πρότυπα του tri-clip, που ενδεχομένως αυτό θα μειώσει την ασάφεια στην κατευθυντικότητα, γιατί τώρα μπορεί να υπάρχει ακόμα μια μικρή ασάφεια.
Αλλά νομίζω ότι η τεχνολογία ήδη, αν συγκρίνει κανείς το που είμαστε τώρα σε σχέση με το που ήμασταν το 2003 όταν πρώτο χρησιμοποιήθηκε το κλιπ, ήδη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες ανατομίες. Και από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα των ορίων της θεραπείας. Δηλαδή το leaflet therapy μπορεί να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένους ασθενείς. Υπάρχει άλλη μια μεγάλη ομάδα ασθενών με το ασβέστιο, με το ΜΑΚ, με κοντές γλοχίνες, με ρυκνές βαλβίδες, που δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με transcatheter edge to edge repair, και εκεί νομίζω η τεχνολογία της αντικατάστασης θα έρθει να δώσει λύση. Και την περιμένουμε αγωνίως να δούμε τις διαμοιραίες βαλβίδες. Ευχαριστούμε πολύ. Μένεις, αν θέλεις, συνδεδεμένος για τα τελικά σχόλια των σχολιαστών. Να έρθει, παρακαλώ.